Σήμερα θα μιλήσουμε για το Polygon Network και θα δούμε και το κρυπτονόμισμα του Polygon που είναι το Matic, να δούμε την σταθερή και αναλογική πορεία που είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε τι οφείλεται, επίσης και το Matic ως, ή το Polygon Network ως τον βασιλιά του Web3 ακόμη μένα αυτή τη στιγμή και όχι μόνο, αλλά επίσης και τον NFT, μιας και τα NFTs πάνω στο Polygon Network έχουν εκτοξευτεί από τον Ιούλιο μέχρι τώρα πάνω από 191% αύξηση στις πωλήσεις σε σύγκριση και με τα υπόλοιπα networks όπως το Ethereum, Solana, Binance Smart Chain κτλ. Το Polygon έχει μια καλή και σταθερή πορεία και έχει αντέξει αρκετά καλά στο bear market και έχει απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτό το ecosystem και αυτή τη στιγμή, μιας και βρισκόμαστε στο bear market και σε μια περίεργη κατάσταση στις αγορές, ουσιαστικά αυτά που θα παραμείνουν είναι αυτά που έχουν πραγματικά αξία, δηλαδή και έχουν κάποια χρήση στην αγορά, προσφέρουν κάτι στο χτίσιμο του Web 3.0 ή με κάποιο τρόπο συνεισφέρουν κάτι το οποίο να έχει πραγματική αξία και όχι απλώς κάποιο hype. Πριν ξεκινήσουμε, τα κλασικά, ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι σου, δεν έχετε κάνει ακόμα, ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media, link στην περιγραφή του βίντεο για όλα αυτά, επίσης και για διάφορα άλλα πράγματα που προσθέτω όπως συνήθως. Προσοχή με τους ψεύτικους λογαριασμούς μόνο, please, στα social media όπως Twitter, Instagram, Telegram channel, στέλνουν μηνύματα με διάφορες υποσχέσεις, κάποιες φορές κάνουν comments και είναι ασταμάτητοι, γιατί ακόμα και να κάνουμε αναφορές και blog ξαναδημιουργούν καινούς λογαριασμούς και σχολιάζουν σε Facebook post, έχουν φτιάξει Telegram channel accounts, στο Instagram, στο Twitter, παντού. Και δεν υπάρχει κάποιος άμεσος εύκολος τρόπος να το σταματήσεις. Σε γενικές γραμμές, όταν δείτε κάποιο μήνυμα που σας υπόσχεται και διάφορα πράγματα, ποτέ μα ποτέ μην στείλετε χρήματα κρυπτονομίσματα και μην κάνετε trading μαζί τους, γιατί είναι 100% scammers. Και πάμε να δούμε τώρα το Polygon Matic. Και πάμε να δούμε τώρα το Polygon Network και το Matic, όπου το Matic κρυπτονόμισμα εντάχθηκε στα top 10 αυτή τη στιγμή στο CoinMarketCap και δίκαια θα λέγαμε, γιατί έχει μια σταθερή ανωδική πορεία και το οικοσύστημά του και όλο αυτό που έχει, γιατί πλέον έχει πάνω από 53.000 decentralized apps τα οποία έχουν χτιστεί πάνω στο οικοσύστημα του Polygon. Δεν ήξερα αυτό το νούμερο, η αλήθεια είναι ότι τώρα που ξαναέκανα μια έρευνα να δω κάποιες επιπλέον πληροφορίες στην παρούσα φάση για αυτό το project, ανακάλυψα ότι έχει τόσα decentralized apps τα οποία έχουν χτιστεί πάνω σε αυτό. Θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά γίνεται για το οικοσύστημα του Polygon, για να μην μπερδέψω με τεχνολογικούς όρους το κόσμο. Έχει να κάνει με το χτίσιμο του Web 3.0 και ουσιαστικά τη μετάβαση των project που είναι στο 2.0 σε αυτό. Είναι όπως και τα υπόλοιπα, όπως το Ethereum, όπως το Cardano, το Solana και τα λοιπά smart contracts project, το οποίο και το δικό του blockchain, το οποίο κάποιος μπορεί να χτίσει. Είναι η δυνατότητα που προσφέρει αυτή τη στιγμή, είναι ουσιαστικά σαν να χτίσει κάποιος το ίδιο το Ethereum, χρησιμοποιώντας όλη τη τεχνολογία του Ethereum και την ασφάλεια και ό,τι προσφέρει. Απλώς το Polygon δίνει καλύτερες λύσεις στο χτίσιμο του Web 3.0 σε αποκεντρωμένες εφαρμογές που μπορεί να έχουν να κάνουν οτιδήποτε. Είτε μιλάμε για games, είτε metaverses, είτε μπορεί να έχουν να κάνουν decentralized, με αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια ή γενικώς οτιδήποτε βασικά έχει να κάνει με το χτίσιμο του Web 3.0. Και το Polygon αυτή τη στιγμή, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα chains, προσφέρει τις καλύτερες λύσεις, είτε όσον αφορά τη ταχύτητα, είτε όσον αφορά την ασφάλεια, τα χαμηλά fees και διάφορα άλλα. Και γι' αυτό άλλωστε έχουν μεταφερθεί, έχουν φύγει πάρα πολλά projects από διάφορα άλλα που είναι ανταγωνιστικά, δηλαδή που ήταν Web 3.0 και έχουν μεταφερθεί στο Polygon. Ακόμα και από Ethereum και από Binance Smart Chain έχουν φύγει αρκετά και έχουν πάει στο Polygon. Μην μιλήσουμε για άλλα chains που έχουν, ας πούμε, που είναι λιγότερα ανταγωνιστικά και έχουν πιο χαμηλή τεχνολογία, ας το πούμε έτσι απλά, σε σύγκριση με το Polygon, έχουν μεταφερθεί στο Polygon Network. Και μιλάμε πλέον λοιπόν για πάνω από 53.000 εφαρμογές. Μόνο το τελευταίο δίμηνο που κοίταξα υπάρχουν πολλά projects τα οποία είτε έχουν χτιστεί είτε έχουν μεταφερθεί στο Polygon και χρησιμοποιούν πλέον το Polygon, όπως το Hellcats που έκανε συνεργασία με το Polygon Studios που έφυγε από το Terra που ήταν. Εδώ το ίδιο το Meta που είναι Facebook, Instagram έχει συνεργαστεί επίσης με το Polygon για να μπορέσει να κάνει κάποιους meeting τα NFTs του στο Instagram και στο Facebook, όπως το Magic Eden εδώ πέρα, το οποίο ήρθε στο Polygon. Εδώ το Polygon έχει σπονσοράρει ακόμα και
την εβδομάδα του παγκόσμιο Web3.0 στο Ντουμπάι, το οποίο είναι ένα μεγάλο event στο οποίο θα συμμετέχουν πολλά μεγάλα projects και πολλούς κόσμους επίσης. Υπάρχει πιθανότητα να πάω και εγώ σε αυτό. Και διάφορα άλλα gamify projects τα οποία έχουν μεταφερθεί σε αυτό, το Sensorium, το Unstoppable Domains, το GBM Auctions, και θα μπορούσα να πάω ξανά και ξανά σε πάρα πολλά άλλα. Ακόμα και το Aera Tabs έχει συνεργαστεί με το Polygon και έχει μεταφερθεί στο Polygon. BitPay επίσης, που είναι ένα μεγάλο ανταλλακτήριο για τις συναλλαγές και για το σύστημα πληρωμών, χρησιμοποιεί πλέον το Polygon Chain. Axelar και πάρα πολλά projects τα οποία μπορείτε να τα δείτε εδώ. Ακόμα και η University έχουν ξεκινήσει σε beta version αυτή τη στιγμή, πάνω στο χτίσιμο, δηλαδή πάνω στην τεχνολογία, πάνω στο Web3.0 και στο development. Το ecosystem του Polygon έχει εκτοξευθεί και είναι από τα λίγα καλά projects αυτή τη στιγμή που έχουν πραγματικό value από θέμα τεχνολογίας και utility, της χρήσης της τεχνολογίας τους, και δημιουργεί αυτή τη στιγμή ζήτηση και θα συνεχίσει να δημιουργήσει επίσης και το επόμενο χρονικό διάστημα. Συνεργασίες ακόμα και με το Robinhood στην Αμερική και με το Starbucks. Το Starbucks θα αρχίσει να επιβραβεύει, να δίνει NFTs στους πελάτες, και τα NFTs αυτά θα είναι πάνω στο blockchain του Polygon. Όπου σημαίνει ότι ουσιαστικά θα δώσει χρήση του οικοσυστήματος του Polygon, του Matic Coin που είναι του Polygon, αλλά θα έχει σαν αποτέλεσμα και την ανάπτυξη και την χρήση του οικοσυστήματος του Polygon. Εδώ έχουμε και το Stripe, που είναι αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, ο μεγαλύτερος payment processor στον κόσμο για το σύστημα πληρωμών με κρατών, που πληρώνουμε δηλαδή με Visa, με Mastercard σε κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα στο ίντερνετ για να κάνουμε κάποια αγορά. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιούν το Stripe, γιατί είναι ο μεγαλύτερος payment processor στον κόσμο, αξίας 82-92 δισεκατομμυρίων, αν θυμάμαι καλά, και θα χρησιμοποιήσει το Polygon Chain αυτή τη στιγμή για την επεξεργασία των πληρωμών. Και αυτό είναι μόλις η αρχή για το πού θα φτάσει όλο αυτό. Δηλαδή, τώρα είτε μιλάμε για το blockchain 3.0, είτε μιλάμε για NFTs, και βασικά αυτή τη στιγμή, άμα δείτε, ναι μεν υπάρχει το Ethereum που είναι το μεγαλύτερο chain αυτή τη στιγμή και κακά τα ψέματα είναι το μεγαλύτερο ecosystem στο ίντερνετ που υπάρχει, αλλά το Polygon επίσης, όπως βλέπετε, εκτοξεύεται με απίστευτους αριθμούς και το οικοσύστημα του συνεχώς αναπτύσσεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα προλάβει να παρακολουθήσω και τόσο όσο θα έπρεπε, και θεωρώ ότι ήταν ένα από τα λάθη μου που είχα κάνει συγκεκριμένα με το Polygon, γιατί είναι από τα λίγα projects που έχει πραγματική αξία και που συνέχεια, κάθε εβδομάδα βλέπεις καλά πράγματα να γίνονται σε αυτό το project. Δεν είναι από αυτά που γίνονται hype όπως έγινε το Solana και όπως έγιναν διάφορα κρυπτονομίσματα, ή όπως το Axie Infinity και κάποια, ξέρετε, προς το τέλος του τελευταίου bull run, όμως είναι από αυτά που συνέχεια χτίζεται και το μέλλον του είναι λαμπρό σύμφωνα με ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμής, και λόγω αυτού πλέον το έχω προσθέσει και στο δικό μου το portfolio το Polygon, και θα είναι ένα από τα κύρια projects τα οποία θα έχω στο portfolio. Απλώς το λέω επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε και με ρωτάτε συνεχώς. Από την άλλη, δεν θέλω να αποτελέσει αυτό σαν παρότρινση να το κάνετε κι εσείς, γιατί εγώ έχω πάρει το δικό μου το ρίσκο, το οποίο μπορεί να είναι μια καλή κίνηση, όπως μπορεί και να μην είναι στο τέλος της ημέρας. Όπως και να έχει, εσείς κάντε δική σας μελέτη και αποφασίστε υπεύθυνα για το τι θέλετε να κάνετε το δικό σας portfolio. Απλά αν με ρωτήσετε, ναι, το έχω προσθέσει και θα είναι ένα από τα κύρια κρυπτονομίσματα που θα έχω στο portfolio μου. Και αυτό δεν είναι επειδή ανέβηκε λίγο η τιμή. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και εδώ, η τιμή δεν είναι ότι ανέβηκε τόσο που να πούμε αυτή τη στιγμή ότι wow, έκανε κάποιο μεγάλο ράλι. Ουσιαστικά κατήθηκε καλά στο bear market και χτίζεται. Θα πήγαινε πολύ καλύτερα αν δεν είχαμε την κατάρρευση του FTX ανταλλακτηρίου, και η αλήθεια είναι ότι αυτό έδωσε μια ευκαιρία για το Matic για να μπορέσει κάποιος να το δει, και όποιον πιστεύει ότι έχει μέλλον. Έτσι. Δεν θέλω να σας δώσω υποσχέσεις εγώ προσωπικά, αλλά δική μου εκτίμηση θα μπορούσα να πω λοιπόν
να τοποθετηθώ έτσι. Γιατί τις πρώτες μέρες του Νοέμβριου, αν θυμάστε, είχε φτάσει στα 116-120 cent το δολαρίο το Matic και πήγαινε προς τα πάνω και μετά έπεσε ξύλο σε όλη την αγορά λόγω της FTX και είδαμε τη διόρθωση και την πτώση αυτή. Και θεωρώ ότι έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στο Matic πριν συνεχίσει προς τα πάνω. Βέβαια, τώρα για όσον αφορά την τιμή του Matic, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται, δηλαδή σε κάποιο βαθμό εξαρτάται πρώτα απ' όλα από το δικό του οικοσύστημα, για το πώς πάει. Έτσι. Και με τις προοπτικές που δίνει για να κάνει ο κόσμος hold ή για να μπει σε αυτό επίσης, αλλά από την άλλη έχει να κάνει και με την αγορά, την ίδια, το πώς θα πάει. Γιατί αν συμβεί κάτι πάλι περίεργο, όπως είδαμε με τις μεγάλες εκπλήξεις του 2022, θα μπορούσε να κορέψει και λίγο ακόμα τη τιμή του. Οπότε αυτό αποδειγμένα δείχνει και μια σταθερή πορεία. Από την άλλη, έχουμε τουλάχιστον θεωρώ ένα εξάμηνο ακόμα να περάσουμε από αυτό το bear market, έτσι ώστε να καταλαγιάσει κάπου η αγορά και να αρχίσει σιγά σιγά προς τα πάνω η αγορά. Μια γενική εκτίμηση που θα μπορούσα να κάνω αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι και τώρα μπορεί να αλλάξουν και βασικά συνέχεια αλλάζουν και είναι πολύ δύσκολο, όπως είπε και ο ίδιος ο Συζής στην συνέντευξη που είχαμε στην Αθήνα, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις για το τι θα γίνει, αλλά με τα γεγονότα, αν κρίνουμε με ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμής, θα έκανε νόημα περισσότερο αυτό. Αλλά όπως και να έχει, έχουμε δει το εξής, ότι έχουμε hype το οποίο ανεβαίνουν αρκετά κρυπτονομίσματα, κάποια γίνονται hype, κάποια έχουν αξία κτλ. Και σε δύσκολους καιρούς καθαρίζουν αυτά, καθαρίζουν διάφορα projects και μένουν αυτά που έχουν πραγματική αξία, τα οποία αυτά όμως θα συνεχίσουν και στο επόμενο bull run market. Και το Polygon είναι αδιαφυσβήτητο για μένα ότι θα είναι από τα κορυφαία projects, το οποίο θα συνεχίσει και θα πάει καλά και στο επόμενο bull run market, με όσα βλέπω μέχρι στιγμής. Δεν είμαι μάγος, αλλά αν συγκρίνω αυτά που βλέπω τώρα και με την υπόλοιπη αγορά και με το τι αναμένουμε να συμβεί, πώς αναμένουμε να εξελιχθεί η αγορά του blockchain και των κρυπτονομισμάτων και Web 3.0, αυτό έχει τη θέση του και θα έχει από τις καλύτερες θέσεις και άνετα μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο βασιλιάς του Web 3.0, το Polygon Matic, το Polygon Network και το κρυπτονόμισμα Matic που ακολουθεί. Ήδη συνεργάζεται με Facebook, με Google, με Starbucks, με Stripe και με τις μεγαλύτερες εταιρείες και πάνω από 53.000 dApps που έχουν χτιστεί πάνω σε αυτό. Όλα τα νούμερα μιλάνε μόνο τους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτά ήθελα για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να ήταν βοηθητικό. Ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι εσείς δεν έχετε κάνει ακόμα. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media. Link στην περιγραφή του βίντεο. Μόνο προσοχή, please, με τους ψεύτικους λογαριασμούς στα social media που φτιάχνετε με το όνομά μου ή κάποιες φορές με άλλα ονόματα και στέλνουν μηνύματα με διάφορες υποσχέσεις να τους στείλετε κρυπτονομίσματα. Ποτέ και για κανένα λόγο μη στείλετε χρήματα κρυπτονομίσματα σε κάποιον τύπο στο ίντερνετ. Αυτά. Καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες και τα λέμε στα επόμενα βίντεο.